Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα διαβάσουμε μαζί για το μήλο της έρηδας και θα μάθουμε πώς ξεκίνησε ο Τροϊκός πόλεμος. Ένας πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες και τους Τρώες και κράτησε, σύμφωνα με τον Όμηρο, 10 ολόκληρα χρόνια. Πριν διαβάσουμε την ιστορία μας, θα σας πω 2 λόγια για την θεά Έρηδα. Η θεά Έρηδα ήταν κόρη της νύχτας και αδερφή του θεού Άρη. Οι υπόλοιποι θεοί δεν την συμπαθούσαν ιδιαίτερα, επειδή ήταν η θεά της ζήλιας και της διχόνοιας. Όπου πήγαινε δημιουργούσε προβλήματα. Γι' αυτό οι θεοί δεν την κάλεσαν στον γάμο των γονιών του πιο γνωστού ήρωα του Τροϊκού πολέμου, του Αχιλλέα. Στον γάμο των γονιών του πήγαν όλοι οι θεοί εκτός από την Έρηδα. Η Έρηδα, θυμωμένη επειδή κανείς δεν την είχε καλέσει, πήγε στον γάμο στα κρυφά και φυσικά δημιούργησε προβλήματα. Πάμε να δούμε τι έκανε αυτή τη φορά. Η Έρηδα, η θεά της διχόνοιας, δεν ήταν αγαπητή σε κανέναν, ούτε θεό, ούτε άνθρωπο. Άγνωστο γιατί, αλλά κάθε φορά που εμφανιζόταν κάπου, όλο και κάποιος καυγάς ξεσπούσε. Τους άλλους θεούς τους καλούσαν πάντα σε γιορτές, συμπόσια, τελετές. Την Έρηδα ποτέ. Έτσι και στον γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας ήταν προσκεκλημένοι οι πάντες. Οι πιο σπουδαίοι Έλληνες ήρωες, βασιλιάδες, πολεμιστές και ανάμεσά τους πανέμορφες γυναίκες. Εκεί βρίσκονταν όμως και οι θεοί, γιατί ο Πηλέας ήταν εγγονός του Δία, ενώ η Θέτιδα ήταν μία από τις Νηριείδες, νύμφες που λατρεύονταν σαν θεές της θάλασσας. Για μία ακόμη φορά, η Έρηδα δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων. Όπως ήταν φυσικό, εξοργίστηκε που την είχαν παραγκονίσει και βάλθηκε να σκέφτεται πώς να πάρει εκδίκηση. Εμφανίστηκε λοιπόν στα κρυφά και άφησε να κυλήσει στο γαμήλιο τραπέζι ένα χρυσό μήλο πάνω στο οποίο είχε γράψει «Για την ομορφότερη». Και ύστερα έφυγε δίχως να την πάρει είδηση κανείς, έτσι αθόρυβα όπως είχε έρθει. Αμέσως 3 θεές βιάστηκαν να αρπάξουν το ολόχρυσο μήλο. Η Αθηνά που κατήχε τη μυστηριώδη ομορφιά της σοφίας, η Ήρα που κατήχε την ομορφιά της ωριμότητας και η Αφροδίτη, η θεά της ματαιόδοξης και ιδιότροπης ομορφιάς. Κάθε μια θεωρούσε πως εκείνη ήταν η ομορφότερη. Επομένως, δικαιούνταν αυτό το μήλο. Όμως, μονάχα ο Δίας, ο πατέρας των θεών, είχε δικαίωμα να κρίνει ποια το άξιζε. Όταν βέβαια πήρε το μήλο στα χέρια του, πρόσεξε το άγριο βλέμμα των 3 θεών και κατατρόμαξε. «Καλύτερα να μην μπλέξω», μουρμούρισε κάτω από τη γενιάδα του. Άλλωστε, μία από τις 3 ανταγωνίστριες ήταν η γυναίκα του, η Ήρα. Για να γλιτώσει τους μπελάδες, αποφάσισε πως μόνο ο πιο όμορφος θνητός μπορούσε να διαλέξει την πιο όμορφη θεά. Ο ομορφότερος από όλους τους θνητούς ήταν ο Πάρης, ο νεαρός πρίγκιπας της Τρίας. Δυνατός, θαραλέος, με πλούσια καστανά μαλλιά και λαμπερό βλέμμα, ο Πάρης
ήταν επίσης σπουδαίος ήρωας. Οι τρεις θεές προσπάθησαν να τον καλοπιάσουν με ένα σωρό υποσχέσεις. «Δώσε μου εμένα το μήλο και θα σε βοηθήσω να κερδίζεις κάθε πόλεμο», του υποσχέθηκε η Αθηνά, κλείνοντάς του το μάτι. «Αν δώσεις σε εμένα το μήλο, θα σε γεμίσω πλούτη», του υποσχέθηκε η Ήρα και του έκλεισε και εκείνη το μάτι. Ο Πάρης χαμογέλασε για να τις ευχαριστήσει, αλλά κανένα από τα δύο δώρα δεν τον δελέαζε. Ώσπου ήρθε και η σειρά της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη ήταν μία ιδιότροπη, κακομαθημένη και φαντασμένη θεά. Ήταν όμως και πολύ πονηρή και ήξερε καλά ότι ένας ήρωας δεν έχει ανάγκη ούτε από νίκες, ούτε από πλούτη. Ένας ήρωας για να είναι ευτυχισμένος χρειάζεται αγάπη. «Δώσε το μήλο σε εμένα και θα σου χαρίσω την αγάπη της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου», του υποσχέθηκε τότε η Αφροδίτη. Ο Πάρης δεν χρειάστηκε να το πολυσκεφτεί. Έδωσε το μήλο σε εκείνη κάτω από το εξοργισμένο βλέμμα των άλλων δύο θεών. Η Αφροδίτη κράτησε τον λόγο της και λίγο καιρό αργότερα βοήθησε τον Πάρη να απαγάγει την ωραία Ελένη, την ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο όλο, μέσα από τα χέρια του συζύγου της, του Μενέλαου, του βασιλιά της Σπάρτης. Έξαλες η Αθηνά και η Ήρα τον εκδικήθηκαν προκαλώντας τον πολυετή και αιματηρό τροϊκό πόλεμο, στον οποίο πολλοί σπουδαίοι ήρωες βρήκαν τον θάνατο, όπως και ο ίδιος ο Πάρης. Τελικά ο Δίας είχε δίκιο. Σε κάποιες υποθέσεις είναι προτιμότερο να μην μπλέκεσαι. Ο Πάρης ή Αλέξανδρος ήταν γιος του βασιλιά της Τρίας Πρίαμου και της Εκάβης. Η Εκάβη, λίγο πριν γεννήσει τον Πάρη, είδε στον ύπνο της πως αντί για μωρό είχε φέρει στον κόσμο έναν αναμένο δαυλό. Θεώρησαν λοιπόν πως το μωρό που θα γεννιόταν θα κατέστρεφε την Τρία. Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Τροϊκό πόλεμο και θα δούμε πως πράγματι οι Έλληνες έκαψαν την Τρία εξαιτίας του Πάρη. Παρότι ο Πρίαμος και η Εκάβη απομάκρυναν το παιδί αμέσως μόλις γεννήθηκε, το έδωσαν σε έναν βοσκό και του ζήτησαν να το πάρει μακριά και να το σκοτώσει, ο Πάρης τελικά επέζησε. Και εδώ, όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Ιδίποδα, βλέπουμε πως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την μοίρα του. Έτσι, ο Πάρης θα δώσει το μήλο στην θεά Αφροδίτη και εκείνη, όπως του είχε υποσχεθεί, θα του δώσει την αγάπη της πιο όμορφης γυναίκας, της ωραίας Ελένης. Παρότι ο Πάρης ήταν ήδη παντρεμένος και παρότι γνώριζε πως η ωραία Ελένη ήταν σύζυγος του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου, δεν δίστασε να πάει στη Σπάρτη, να μείνει στο παλάτι του Μενέλαου και φεύγοντας να του κλέψει τη γυναίκα του. Η ωραία Ελένη και ο Πάρης έζησαν μαζί ευτυχισμένοι στην Τρία και απέκτησαν 5 παιδιά. Όταν πέθανε ο Πάρης, η ωραία Ελένη πολύ σύντομα παντρεύτηκε κάποιον άλλον. Όμως, όταν τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος, ο Μενέλαος, που ήταν ακόμη ερωτευμένος μαζί της και δεν μπορούσε να αντισταθεί στην ομορφιά της, τη συγχώρησε και την έφερε μαζί του πίσω στην Ελλάδα. Εδώ τελειώνει η σημερινή ιστορία.
Γράψτε μου στα σχόλια εάν σας άρεσε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στα social media, γιατί εκεί ανεβάζω μικρά βίντεο με μαθήματα νέων ελληνικών κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!